Χριστιανό Μπερμπερούδη, ιστορικός. Θα συμπληρώσω λίγο αυτά που είπε ο Χρήστος για το βιβλίο του Γιώργου. Είναι και για μένα δάσκαλος ο Γιώργος εδώ και πολλά χρόνια. Παρόλο που έχουμε ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσέγγιση του κινηματογράφου, πολλές φορές, παρόλο που στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του αναφέρεται συχνά σε ιστορικούς και στον Ζορ Σαγκούλ ιδιαίτερα, μετά δεν έχει πάντα πολύ καλή γνώμη, γιατί ιδίως για τη σύγχρονη θεωρία και πολύ σωστά πιστεύει ότι ανέτρεψε τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τότε προσεγγιζόταν ο κινηματογράφος, δηλαδή με τις αισθήσεις, και είναι μια προσέγγιση περισσότερο εγκεφαλική, μέσα σε μια προσπάθεια να προσεγγιστεί ο κινηματογράφος επιστημονικά από τη δεκαετία του 70 και τον στρουκτουραλισμό και τη σημειολογία. Πραγματικά αυτό ήταν μια αρκετά δύσκολη εποχή για την προσέγγιση των έργων τέχνης, και ευτυχώς ο Γιώργος δεν μολύνθηκε από αυτό το μικρόβιο, παρόλο που την ίδια εποχή και εκείνος έγραφε, ήταν κριτικός και έγραφε κείμενα στον σύγχρονο κινηματογράφο. Το βιβλίο του Γιώργου για μένα είναι δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ένα βιβλίο ποιητικής και ένα βιβλίο μαθητείας. Είναι βιβλίο ποιητικής, δηλαδή μας λέει πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον κινηματογράφο και ποια είναι η αισθητική θεωρία του με βάση την οποία κάνει ταινίες ως δημιουργός, αλλά και ως κριτικός πώς προσεγγίζει τους άλλους σκηνοθέτες. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά, προσπαθεί να ξεκλειδώσει τα χαρακτηριστικά της τέχνης τους, τι είναι αυτό που ο κάθε μεγάλος καλλιτέχνης έχει βρει με βάση το ταλέντο του και έχει προσθέσει, συναφώντας πάνω στους προηγούμενους και πηγαίνοντας ένα βήμα μπροστά, τι είναι αυτό που έχει συμβεί σε όλη την πορεία του κινηματογράφου με την αλυσιωτή αλληλεπίδραση των καλλιτεχνών και με τις μεγάλες κατακτήσεις που έχουν πετύχει από την δεκαετία του 20 μέχρι τις μέρες μας. Έτσι λοιπόν είναι ένα βιβλίο ποιητικής και από αυτή την άποψη θεωρίας, και είναι και ένα βιβλίο μαθητείας, επειδή φαίνεται, και το είπε, το παρουσίασε έτσι σύντομα ο ίδιος, πώς ήταν η δική του μαθητεία στο κινηματογράφο, διπλή, μέσα από τις ταινίες. Σίγουρα ξέρει πάρα πολύ καλά και έχει δει πάρα πολύ κινηματογράφο, έχει αφιερώσει όλο τον χρόνο στο να βλέπει ταινίες. Αυτό ήταν η μία, δηλαδή, μαθητεία μέσα στις αίθουσες, και το άλλο κομμάτι της μαθητείας ήταν οι δάσκαλοι του, τα βιβλία στα οποία αναφέρεται, αλλά αυτό που είπε και ο Χρήστος για τον Γιάννη Παπαγιαννόπουλο, του οποίου κείμενα περνάνε μέσα στο βιβλίο αρκετά, και έχουμε έτσι την ευκαιρία να ξαναδιαβάσουμε ή να διαβάσουμε και για πρώτη φορά κείμενα Παπαγιαννόπουλου που είναι εγκατεσπαρμένα και χαμένα στις σελίδες της καθημερινής, άρα αποσπέλαστα, και να θαυμάσουμε για τον Γιάννη το ταλέντο του, το συγγραφικό. Είναι ένας λογοτέχνης που γράφει, και αυτό χάρη στο βιβλίο του Γιώργου μπορούμε να το αναγνωρίσουμε τώρα αυτό. Και μέσα από αυτή την παράθεση των αποσπασμάτων φαίνονται, είναι και οι οφειλές του μαθητή στον
στον δάσκαλο. Δηλαδή φαίνονται και τα σημεία στα οποία έχει ο ίδιος επηρεαστεί στη δική του την προσέγγιση και την θεωρία. Επίσης είναι ένα βιβλίο που ο δάσκαλος αφήνει στους μαθητές του. Έχει πολλούς μαθητές ο Γιώργος, γιατί έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε σεμινάρια και πολύ πιστούς και αφοσιωμένους στους μαθητές και μαθήτριες. Και αυτό το βιβλίο είναι ένα απόσταγμα όσων, μάλλον ενός μικρού μέρους, όχι όσων, ενός μικρού μέρους των πραγμάτων που έχει πει κατά καιρούς στους μαθητές του. Και είναι και από αυτή την άποψη ένα βιβλίο μαθητείας των μαθητών, δηλαδή αφήνει μια γραπτή κληρονομιά στους μαθητές του. Τώρα, το βιβλίο έχει μια κινηματογραφική δομή, με την έννοια ότι παρουσιάζει κάποιες φορές με κινηματογραφικό τρόπο τις ιδέες και τις ταινίες. Καταρχήν δεν έχει αυτό που είμαστε συνηθισμένοι στα βιβλία, δηλαδή θα είναι βιβλία που θα είναι για είδος ή για είδη κινηματογραφικά, ή θα είναι βιβλία για σκηνοθέτης ή για ένα σκηνοθέτη ή για ταινίες. Εδώ υπάρχει μια πολύ ελεύθερη προσέγγιση, όπου τα είδη, οι σκηνοθέτες και οι ταινίες επιλέγονται κάθε φορά ανάλογα με αυτό που πρέπει να, που χρειάζεται να επιτελέσουν και να δικαιολογήσουν. Ένα κομβικό σημείο είναι το δεύτερο κεφάλαιο, νομίζω, το ταξίδι, στο οποίο τοποθετείται κυρίως ο πολίτης Κέιν, ως ένα επίσης κομβικό έργο, και ο Ροσελίνη, και από εκεί ξεκινούν νήματα που συνδέουν τα υπόλοιπα μέρη και κεφάλαια του βιβλίου. Ο πολίτης Κέιν θεωρείται κομβική ταινία ακριβώς επειδή όχι μόνο ανακεφαλαιώνει τις κατακτήσεις του κινηματογράφου με εκείνη τη στιγμή, αλλά και επειδή κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στην υποκειμενική και πολλαπλή αφήγηση. Πολλαπλασιάζει δηλαδή τον ένα αφηγητή σε πέντε, και αυτό ο Γιώργος το θεωρεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της κινηματογραφικής αισθητικής. Φυσικά τα πράγματα ξεκινάνε με το μοντάζ. Ο ίδιος ο Γιώργος ξέρει πολύ καλά και έχει δουλέψει και ως μοντέρ, πέρα από το ότι ήταν σκηνοθέτης, δηλαδή ξέρει από μέσα αυτή την τεχνική, και έτσι μπορεί να παρακολουθεί κάθε φορά ακριβώς την κινηματογραφική έκφραση μέσα από αυτό το ειδικό κινηματογραφικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν το μοντάζ είναι ένα βασικό βήμα του κινηματογράφου που ξεκινάει από τους Αμερικάνους σε μια πιο απλή μορφή και με τους Ρώσους, με το σοβιετικό μοντάζ γίνεται πιο σύνθετο και μπορεί να παράγει πολλαπλά αποτελέσματα. Το επόμενο βήμα του κινηματογράφου στην αισθητική κατάκτηση είναι το υποκειμενικό βλέμμα, και εκεί είπαμε ότι το βλέπει αυτό στον πολίτη Κέιν αλλά και στον Ροσελίνη. Και στη συνέχεια η εξέλιξη έχει να κάνει με την ψυχολογία της συμπεριφοράς, δηλαδή μία αλλαγή στο πώς ο σκηνοθέτης αποδίδει την ψυχολογία, που πάει να είναι αυτό που εκπέμπει ο ήρωας και γίνεται αυτό που προσλαμβάνει. Εισπράττει και καθορίζει από εκεί και πέρα τις πράξεις του. Και τελικά όλες αυτές οι κατακτήσεις οδηγούν στην φαινομενολογία, που είναι αυτό που καθορίζει τον κινηματογράφο από το νέο κινηματογράφο μετά τον πόλεμο. Δύο άλλα στοιχεία που βρίσκει στον πολίτη και εκμεταλλεύεται πάρα πολύ είναι το βάθος πεδίου και οι κινήσεις της μηχανής.
μια σειρά από σκηνοθέτες ή από ταινίες ειδικότερα περνούν μέσα από το βιβλίο. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ και οι ταινίες της δεκαετίας, ο Γιώργος εντοπίζει κάποια ζητήματα που έχουν παραγνωριστεί και από την δυτική θεωρία και κριτική. Και ένα τέτοιο σημείο είναι οι ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ της δεκαετίας του 30 και το πώς χρησιμοποιεί ένα είδος υποκειμενικής οπτικής για να τονίσει το suspense και πώς συνδυάζει δύο ετερόκλητα στοιχεία, το suspense και το humor, που κονταρτιφιούνται μεταξύ τους, αλλά αυτός καταφέρνει να τα συνδυάσει σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Το film noir της δεκαετίας του 40 στην Αμερική μπορεί να αναφέρεται σε κοινωνικά πολύ σκοτεινές, ένα βίωμα σκοτεινό, αλλά κινηματογραφικά έχει επωφεληθεί από αυτά τα διδάγματα της υποκειμενικής οπτικής και οι ήρωές του παρακολουθούμε πάντα τη δράση μέσα από τον κεντρικό ήρωα και την υποκειμενική του ματιά. Και το film noir επίσης είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκει βρίσκεται σε μεγάλη έκταση ο μισογυνισμός. Όπως το μοντάζ είναι ένα μοτίβο το οποίο επανέρχεται σε διάφορα σημεία του βιβλίου και συνδέει ξεχωριστά κομμάτια, έτσι και ο μισογυνισμός εντοπίζεται στους σκηνοθέτες, σε διαφορετικούς σκηνοθέτες. Ιδιαίτερα η καταστροφική γυναικεία σεξουαλικότητα εντοπίζεται σε διάφορους σκηνοθέτες και αποτελεί ένα μοτίβο που επανέρχεται στα διάφορα σε διάφορες ταινίες και σκηνοθέτες. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο στις ξένες ταινίες, ένα κομμάτι, ο Γιώργος το τελευταίο κομμάτι του το αναφέρεται στο σύγχρονο, στο ελληνικό κινηματογράφο από τη δεκαετία του 70 και μετά, στον οποίο δεν είναι μόνο παρατηρητής, αλλά είναι και συμμέτοχος, είναι δηλαδή ένα κομμάτι αυτού του κινηματογράφου, τον ξέρει πολύ καλά, παρουσιάζει τους συναδέλφους του και κυρίως πολύ έτσι καταθέτει μια μαρτυρία του πώς ορισμένες σημαντικές δυνάμεις του νέου ελληνικού κινηματογράφου περιθωριοποιήθηκαν και δεν αναγνωρίστηκαν από την κριτική και αυτό είχε, δεν είχαν την ευκαιρία ή την απήχηση που θα μπορούσαν να έχουν στο κοινό. Ξέρετε όλοι ως θεατές που ζείτε σε αυτή τη χώρα ότι δεν συνοδεύεται από εύσημα ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, ίσως με την εξαίρεση του Αγγελόπουλου, και αυτό ο Γιώργος θεωρεί ότι ήταν μια κατασκευή στην οποία δεν είχαν τόσο μεγάλη ευθύνη οι σκηνοθέτες, όσο είχαν οι κριτικοί που δεν ήταν σε θέση, με εξαίρεση τον Παπαγγελόπουλο, να αναλύσουν τις ταινίες με έναν τρόπο ελκυστικό για το κοινό, ταινίες που άξιζαν καλλιτεχνικά, δεν είχαν βρει τον κριτικό τους. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα δεδομένο πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κανένα λογοτέχνημα, κανένα εργοτέχνης, κανένας πίνακας δεν μπορούν να γίνουν γνωστά αν δεν βρουν έναν αντάξιο κριτικό. Αυτό είναι οπωσδήποτε γεγονός. Και έτσι είναι μία μαρτυρία ενός καλλιτέχνη που ήταν μέσα σε αυτό το σύστημα και που ήταν υποχρεωμένος να δράσει και η δράση του να περιοριστεί πάρα πολύ μέσα από αυτό το σύστημα, να δώσει τις ταινίες που έδωσε με αυτούς τους όρους και με μεγάλο αγώνα και έχει από τα προβλήματα που εντοπίζει, πραγματικά αξίζει να τα δει κανείς πάρα πολύ σοβαρά.
αυτά